Κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Γενική, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι πράγματι μία ξεχωριστή μέρα, κύριε Δήμαρχε, για την Αθήνα και ολόκληρη την Αττική, όχι μόνο γιατί μία τεράστια περιοχή σχεδόν 10.000 στρεμμάτων αποδίδεται στους κατοίκους της για να αρχίσει μια διπλή ανάπλαση που ταυτόχρονα θα αναβασμίσει τη ζωή στο κέντρο της πρωτεύουσας, αλλά γιατί και εδώ στο Βοτανικό, στην περιοχή που βρισκόμαστε, συνατώνται τα χειροπιαστά αποτελέσματα δύο πολιτικών που εκτελήσονται παράλληλα. Των σωστών επιλογών της πολιτείας στο μεταναστευτικό και του τολμηρού σχεδιασμού για μια καλύτερη καθημερινότητα στην πρωτεύουσα αλλά και σε ολόκληρο το δυτικό λεκανοπέδιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν πρόκειται απλά, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, για μια διπλή και αναγκαία ανάπλαση, αλλά για μια διπλή και επίκαιρη απάντηση. Από τη μία πλευρά, η χώρα σταδιακά απαλλάσσεται από τις μεταναστευτικές δομές του παρελθόντος. Ενώ από την άλλη και με κεντρικό σχεδιαστή και άνθρωπο που οραματίστηκε αυτή την παρέμβαση, το Δήμαρχο της Αθήνας, ο Ελαιώνας μετατρέπεται σε έναν πνεύμονα αθλητισμού, πρασίνου, πολιτισμού αλλά και οικονομικής δραστηριότητας. Με παρεμβάσεις στις δημόσιες υποδομές που απαντούν σε ανάγκες όχι μόνο του Δήμου της Αθήνας αλλά και όμορων Δήμων, αλλά κυρίως με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και με ένα σαφές όσο και πολυετές χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Πέρασαν βέβαια 27, το τονίζω, 27 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη διακήρυξη ότι ο Ελαιώνας από εστία βιομηχανικής νέφωσης θα γίνει όαση ζωής. Για να ακολουθήσουν πολλά ρυθμιστικά σχέδια, προεδρικά διατάγματα και συζητήσεις επί συζητήσεων. Και όμως, σε όλο αυτό το διάστημα, ο ιστορικός Ελαιώνας συνέχιζε να εκπέμπει μια εικόνα παρακμής, μια εικόνα εγκατάληψης. Έρημα εργοστάσια, τα βλέπουμε ακόμα γύρω μας, ρημαγμένα παραπήγματα, οικόπεδα με σκουπίδια και μπάζα και ανάμεσά τους ένα μοσαϊκό οικονομικών δραστηριοτήτων από μάντρες και χιτήρια μέχρι αμαξοστάσια και όλα αυτά δύο μόλις χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Όλα αυτά όμως θέλουμε να ελπίζουμε ότι σύντομα θα είναι εικόνες από το παρελθόν. Γιατί εδώ μιλάμε για μια ριζική αλλαγή σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Σχεδόν η μισή θα γίνει πράσινο και στο κέντρο της φυσικά θα βρίσκεται το σύγχρονο, το υπερσύγχρονο γήπεδο που επιτέλους αποκτά η ομάδα των Αθηνών, ο Παναθηναϊκός. Οι επισκέπτες θα κινούνται εκεί μέσω ανοιχτών διαδρομών και έξυπνων μέσων μεταφοράς, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για οργανωμένη στάθμευση των αυτοκινήτων. Παράλληλα, θα απελευθερωθούν οι γύρω οδικές αρτηρίες από την κυκλοφοριακή ασφυξία, την οποία βιώνουν σήμερα όσοι κινούνται στο Κηφισό, και γι' αυτό ασφαλώς θα απαιτηθεί ένας τονισμός της κεντρικής πολιτείας, της περιφέρειας και όλων των Δήμων για να προχωρήσουν ταυτόχρονα και σημαντικά έργα διάνοιξης δρόμων και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων. Ενώ για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να μετεγκατασταθούν και πολλές μεταφορικές επιχειρήσεις. Ο προγραμματισμός μιλάει για μετεγκατάσταση στη Φυλή, το ακίνητο έχει βρεθεί, η σύμβαση έχει υπογραφεί, οι πόροι έχουν εντοπιστεί, ώστε να ιδρυθεί εκεί και όχι εδώ ένα σύγχρονος κόμβος μεταφορών. Τέλος, ένα παράλληλο όφελος για την πρωτεύουσα είναι ότι μόλις χτιστεί η νέα έδρα του Παναθηναϊκού, προφανώς θα απελευθερωθεί και η έκταση του σημερινού γηπέδου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία με τη σειρά της θα μετασχηματιστεί σε έναν ανοιχτό χώρο πρασίνου,
βελτιώνοντας ουσιαστικά τόσο την κυκλοφορία, όσο και την καθημερινότητα των κατοίκων στο κέντρο. Μιλάμε συνεπώς για μία τομή που αφορά όχι μόνο το Δήμο της Αθήνας, αλλά ολόκληρο το λεκανοπέδιο, για την οποία εργάστηκαν σωστά και γρήγορα η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία. Αξίζουν σε όλους θερμά συγχαρητήρια. Και βέβαια θέλω να επισημάνω τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα αυτού του έργου. Είναι προφανώς αναπτυξιακός, διότι κινητοποιεί σημαντικά ευρωπαϊκά, δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, δημιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας, αλλά είναι προφανώς και κοινωνικός, καθώς αναβαθμίζει την ζωή εκατομμυρίων Αθηναίων, οπλίζοντας συνολικά την Αττική με πολύτιμες υποδομές. Ενώ, όπως είπα και όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, η παράδοση αυτού του χώρου σήμερα στο Δήμο της Αθήνας συμβολίζει και την επιτυχή διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Θυμάστε την κατάσταση την οποία παραλάβαμε όταν μας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός στη διακυβέρνηση της χώρας τον Ιούλιο του 2019. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε 121 άθλιες κατά κανόνα εγκαταστάσεις. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε 31, μόνο 31 οργανωμένους χώρους φιλοξενίας. Συνολικές αφήξεις το 2021 και το 2022 ήταν οι χαμηλότερες της δεκαετίας. Και παράλληλα, όπως είπε και ο Υπουργός, επιταχύνθηκαν σημαντικά οι διαδικασίες ασύλου, οι άδειες διαμονής εκδίδονται ταχύτατα, 202.000, αν δεν κάνω λάθος, εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, έχουμε φτάσει σε λιγότερες από 20 και βέβαια υλοποιήσαμε, και θέλω να συγχαρώ προσωπικά και την Υφυπουργό για αυτό, μια εθνική στρατηγική για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, μέσα από την οποία χιλιάδες παιδιά μετακαταστάθηκαν από απαράδεκτες συνθήκες σε σύγχρονες δομές. Πολλές από αυτές τις δομές έχουν χαρακτηριστικά τα οποία θα ζήλευαν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ πολλά παιδιά μετακαταστάθηκαν και σε χώρες της Ευρώπης που δέχτηκαν να τα φιλοξενήσουν. 16.000 λοιπόν μόλις οι διαμένοντες σήμερα στα κέντρα, τα 31 κέντρα από τους 90.000 που είχαμε παραλάβει. Και βέβαια θυμάμαι χαρακτηριστικά, κύριε Δήμαρχε, την πρώτη μου επίσκεψη εδώ στον Ελαιώνα. 2.500 μετανάστες κατοικούσαν σε αυτή τη δομή, σε προβληματικές συνθήκες, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων όσοι εργάστηκαν για να κρατήσουν αυτή τη δομή λειτουργική. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά την πρώτη μας συνάντηση, όταν μου θίξατε το ζήτημα της αναγκαιότητας να κλείσει επιτέλους αυτή η δομή που βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας. Το είπατε με έτσι επιτακτικό τρόπο, το ζητήσατε πριν από ένα χρόνο περίπου. Είχα δεσμευθεί τότε ότι αυτό το αίτημά σας θα το ικανοποιήσουμε, γιατί ήταν σωστό και γιατί πια δεν υπήρχε ανάγκη να κρατήσουμε αυτήν την δομή ανοιχτή. Και αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα, μεταφέροντας πια τον χώρο αυτόν στον φυσικό του ιδιοκτήτη, στο Δήμο της Αθήνας, και προσβλέποντας ότι αυτό το φιλόδοξο σχέδιο για τη διπλή ανάπλαση θα γίνει σύντομα πράξη και η εικόνα πια την οποία θα βλέπουμε εδώ σε αυτόν τον χώρο δεν θα είναι μια εικόνα εγκατάλειψης και παρακμής, αλλά μια εικόνα ανάπτυξης και δημιουργίας. Σας ευχαριστώ.